Κυρίες και κύριοι, φίλοι του Αρχείου Πολιτισμού, σήμερα έχουμε άλλο ένα σημείο συνάντησης με την ιστορία. Και δεν θα πω με την ιστορία του θεάτρου, γιατί αυτό είναι γνωστό όταν ακούσετε το όνομα που έχω και τον καλεσμένο που έχω δίπλα μου. Δεν θα πω με την ιστορία του κινηματογράφου, γιατί πάλι δεν αρκεί, δεν τον καλύπτω τον καλεσμένο μου, αν πω μόνο θέατρο και μόνο κινηματογράφο. Ο άνθρωπος που είναι σήμερα δίπλα μου είναι ο άνθρωπος που ορίζει αυτό που λέει η λέξη Έλλην. Συνεπής, σταθερός και με αγάπη για την πόλη του, τον τόπο του, την πατρίδα του και τα ιδεώδη. Αυτό τον έχει κάνει από πολλούς να τον βγάλουν εκτός κάδρου, αλλά φυσικά όσοι ξέρουμε και όσοι αγαπάμε αυτό τον τόπο, τον αγαπάμε και τον εκτιμάμε ιδιαίτερα. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Πρέκας. Σε ευχαριστώ, φίλε. Σπουδαία εισαγωγή, συγκινητική, αισιόδοξη θα έλεγα και συνάμα θλιβερή. Θλιβερή γιατί? Πίστευα, αγαπημένα μου φίλε, ότι κάποια στιγμή πριν φύγω από αυτή τη ζωή θα γίνει κάτι σπουδαίο, ένα μεγάλο σύνολο Ελλήνων, πατριωτών, Ελλήνων με το πάθος, αν μου επιτρέπετε το δικό μου, για να μπορέσει αυτός ο τόπος, η Ελλάς, το έθνος, να ζήσει περισσότερο. Δεν είμαι βέβαιος για αυτό που θα πω, φίλες και φίλοι. Όμως υποψιάζομαι ότι πολύ σύντομα αυτός ο τόπος θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Στην αρχή μπαίνοντας άκουσα για το διαδίκτυο και ήθελα να τολμήσω να ρωτήσω η άμυνα ποια είναι σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει άμυνα. Θέλω να με συγχωρέσετε για αυτά που θα πω, τα οποία είναι σκληρά, είναι και επικίνδυνα θα έλεγα. Η άμυνα είναι μία, φίλες και φίλοι, όσο και αν ακούγεται παράξενο, παράλογο. Μόνο ένας πόλεμος μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Λυπάμαι. Αλλά θα ήθελα να είμαι από τους πρώτους που θα πέσουν για να σωθεί η Ελλάς, για να σωθούν τα παιδιά μας, να μπορέσουν τα νέα παιδιά να μεγαλουργήσουν. Είμαι μόνος. Τι εννοώ μόνος? Τα σκέφτομαι ίσως μόνον εγώ? Όχι. Γι' αυτό είπα λίγο πριν, θέλω να βρεθεί αυτός ο τρόπος, να βρεθούμε, να γίνουμε πολλοί, για να πούμε σε κάποιους κυρίους ότι αυτός ο τόπος δεν θα χαθεί. Σας βεβαιώνω ότι το έθνος δεν θα χαθεί εάν αυτό το σύνολο δώσει όχι μόνο το χέρι του, όχι μόνο την ψυχή του, αλλά να παρουσιαστεί ενώπιον πολλών ανθρώπων του λαού. Έμεινα μόνος γιατί στο χώρο μου, το συνάφι μου, θα μου το επιτρέψετε να το πω, δεν με εκπροσωπεί. Θα μπορούσα να πω ότι δεν είμαι ηθοποιός, δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν θα ήθελα να είμαι όταν γύρω μου υπάρχουν όλοι αυτοί. Παιδιά που ο σκοπός τους είναι να βγάλουν χρήματα ή να διασκεδάσουν ή οτιδήποτε. Μα κι εγώ έβγαλα χρήματα. Κι εγώ διασκέδασα. Αλλά το μυαλό μου ήταν κάπου αλλού. Οι σκέψεις μου ήταν κάπου αλλού. Σε εσάς. Στον υπόλοιπο κόσμο.
στους φίλους μου. Δυστυχώς η διαφορά με αυτούς τους ανθρώπους είναι τεράστια. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και την πολιτική. Εδώ ήθελα να σου πω ότι και η πολιτική δεν βοηθάει προς να καταλάβει ο νέος, έστω που θέλει να γίνει καλλιτέχνης, έστω που θέλει να γίνει ηθοποιός, να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Σίγουρα. Και τι ρόλο παίζει ο καλλιτέχνης μέσα στην κοινωνία. Τεράστιο, πιστέψτε με. Σε όλες τις χώρες του κόσμου περνάει ο καλλιτέχνης και βγαίνουν από τα καταστήματά τους ή τον αναθύνουν, δηλαδή πετάνε τα άνθη τους για να τον καλωσορίσουν. Εδώ μας ποδοπατάνε. Εμένα όχι, πιστέψτε με, δεν είναι εγωιστικό αυτό. Δεν έδωσα ποτέ σημασία σε αυτούς. Δεν μπορούν. Μένω, πώς να το πω, φοβερά συγκινημένο σήμερα και θέλω να σε ευχαριστήσω για μία φορά ακόμα που με κάλεσες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι υπάρχει τέτοια ατμόσφαιρα εδώ. Δεν φανταζόμουν επίσης ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος, εσείς. Μαγιά. Η μαγιά. Δηλαδή, έχω ανατριχιάσει, πιστέψτε με. Θα φύγω από την αίθουσα και θα πετάω σαν τον μπαλάκι, ανάλαφα. Από υπερηφάνεια και από πίστη σε όλα αυτά που εσείς μου προσφέρετε. Φίλες και φίλοι, πριν κάποιο καιρό, πριν ένα μήνα ίσως, ήμουνα σε μια κοπή της πίτας, με πολιτικούς μέσα. Ήρθε η σειρά μου. Άλλωστε προς τιμήν μου έγινε όλη αυτή η ιστορία και έγινε χαλασμός κόσμου. Είχε πολύ κόσμο ο χώρος. Οι πολιτικοί σηκώθηκαν όρθιοι, προσέξτε. Να μην πούμε ονόματα, δεν χρειάζεται. Και ήρθαν στη σκηνή, μα βρε Κώστα μου, βρε γλυκέ μου, βρε έτσι μου, λέει. Βρε Κώστα μου, τι είναι αυτά που κάνεις. Τι σπουδαίος που είσαι, τι... Βρε γλυκέ μου άνθρωπε, εγώ σου έλεγα. Οι φωτογραφίες πέφτανε βεβαίως και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορώ να σας πω τι αηδία ένιωσα. Αυτοί οι άνθρωποι κυβερνούν εσάς, εμένα. Μόνο γέλιο προκαλούσαν, τίποτα περισσότερο. Πρέπει κάποτε όμως να αποφασίσετε και εσείς να αλλάξετε πορεία. Όχι κόμμα, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Με ενδιαφέρει αυτός ο τόπος. Με ενδιαφέρει το μάθημά σας. Με ενδιαφέρει η γνώση. Με ενδιαφέρει να βλέπω τον άλλον κατάματα και να μου δίνει τη δύναμη της πίστης μου και της πίστης του. Δηλαδή, είμαστε μαζί φίλε. Είμαστε μαζί. Ζούμε ο ένας για τον άλλον. Ναι. Ποιοι ζουν για τους άλλους σήμερα. Εγώ ζω για σας. Πιστέψτε με. Δεν θα λυπηθώ μόνο. Δεν θα χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Αν κάποιος πάθει κάτι, κάτι χειρότερο, δεν θα σκέφτομαι. Δεν είναι όμορφα λόγια αυτά. Τα πιστεύω, πιστέψτε με. Κώστα μου, έχεις χαράξει μια πορεία συνεπή. Δεν πήγες ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, ούτε κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο. Είσαι αυτός που είσαι και πας χρόνια στην πορεία σου. Πόσο κοστοβόρο είναι ένας άνθρωπος σήμερα να είναι συνεπής και να μην κοιτάει δεξιά και αριστερά. Πέρα από τα υλικά, έχασα την εμπιστοσύνη μου σε πάρα πολύ κόσμο. Σταμάτησα το θέατρο πολύ πιο νωρίς. Δεν θέλω πια να ασχοληθώ με το θέατρο. Δεν έχω να απευθύνω σε κανέναν τίποτα. Οι ερμηνείες των έργων, εκτός βέβαια αν υπάρξει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά να μπω στον κόπο πια, να ξαναφτιάξω θέατρο κτλ. Όχι.
Έχω φτιάξει 12 θέατρα, αγαπημένα μου φίλε. 12 θέατρα. Και μ' άρεσε και η αποκέντρωση. Δεν πήγα στο κέντρο ποτέ. Ήταν τεράστια η διαφορά η οικονομική. Αλλά έδωσα παραστάσεις σημαντικές. Τον Οθέλο, την Ιφηγένεια Ναυλίδη. Δεν μου έρχονται στο μυαλό τώρα, πάρα πολύ. Τον Ιδίποδα Τύρανο κτλ. Και που τη μία στο Παπάγου, την άλλη γύρω-γύρω από την Αθήνα. Μήπως ξέρατε, ναι, μήπως είχατε δει το χώρο του θεάτρου επάνω στο Παπάγου. Ήτανε μία στρατιωτική, θα έλεγα, αποθήκη. Και γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε τι στρατιωτικό έχει και μια θαμπάδα. Έτσι δεν είναι? Πήρα αυτό το θέατρο, πήρα και το θερινό θέατρο, αυτό που βλέπετε, το Φεστιβάλ Παπάγου. Τα πρώτα χτίσματα είναι δικά μου, με τα δικά μου χρήματα. Το άλλο δε το χειμερινό, το θέατρο Όραμα Κώστα Πρέκα, ήταν η λάμψη της Ευρώπης. Το ωραιότερο θέατρο στην Ευρώπη. Δεν είναι λόγια δικά μου. Όσοι είχαν έρθει, το είχαν βεβαιώσει και τα λοιπά. Όταν λοιπόν κάνεις τέτοια άλματα και οικονομικά και καλλιτεχνικά, ο Οθέλος, ας πούμε, ένα περιφερειακό θέατρο στη Φιλολάου, με τον Οθέλο, 37 άνθρωποι επί σκηνής. Πού πας βρε Πρέκα, πού πας? Κι όμως η Σόκου είπε ότι ήταν η ωραιότερη παράσταση που είδε στη ζωή της, η Σόκου, η οποία ήταν η κριτικός, έτσι. Και πολύ αυστηρή. Αυστηρή. Με έβαλε πάνω από τον Ολιβιέ, πάνω από τον Όρσον Ουέλες. Ο Πρέκας δεν έπαιξε τον Οθέλο, τον ζούσε τον Οθέλο. Δεν το λέω για να περιευτολογήσω, αλλά πιστέψτε με, ήταν μια από τις ωραιότερες παραστάσεις που είχαν δοθεί ποτέ στην Ελλάδα, πάνω από το Εθνικό Θέατρο. Το πλήρωσα πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά. Μα πάρα πολύ ακριβά. Εννοείς, το μυαλό σας ας πάει όπου θέλει. Εννοείς οικονομικά ή όχι μόνο? Μόνο. Όχι μόνο οικονομικά, εν πάση περιπτώσει. Και ψυχικά και πολλά και πολλά. Ήρθε όλο το ελληνικό θέατρο να παρακολουθεί την παράσταση και να πει, μα ποιος είναι αυτός ο Πρέκας? Είναι ο Πρέκας που αγαπά τον τόπο του. Είναι ο Πρέκας που θέλει αυτός ο ιερός τόπος να ανθίσει. Είναι αυτός ο Πρέκας που θέλει να βλέπει τον απλό λαό, τον απλό άνθρωπο και να του δίνει το χέρι και να γλυκοφιλούνται. Τόσο κακό είναι αυτή η σνομπαρία που υπάρχει μεταξύ των ηθοποιών των σημερινών, που οφείλεται στο κενό, κενό στο μυαλό. Η τηλεόραση. Είναι δυνατόν ποτέ εγώ να μπω στην τηλεόραση και να απευθύνω λόγο ανάλογο σε ποιον? Στους κυρίους παρουσιαστές, στους δημοσιογράφους που όλοι είναι επικίνδυνοι, θα τους έλεγα. Κυρίες και κύριοι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Περνάμε τη χειρότερη εποχή από καταβολής ελληνικού κράτους. Από ιδρύσεως, δηλαδή, του ελληνικού κράτους. Μίλησε για Καποδίστρια. Ποιος θα μπορούσε να συγκριθεί σήμερα με τον Καποδίστρια? Ουδής. Θα γεννηθεί? Από μας εξαρτάται. Εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν άλλον Καποδίστρια. Ας μονιάσουμε και ας προχωρήσουμε. Με τα λόγια αυτά, θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω για μία φορά ακόμα και να πω με συγκίνηση ότι
θα σας σκέφτομαι. Και τον φίλο μου και εσάς. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να σε ρωτήσω κάτι. Προϋπήρξες αθλητής. Τι ωραία εποχή. Και έγινες ηθοποιός. Αυτό βοήθησε να έχεις μια συγκροτημένη θέση και στάση στα πράγματα, δεδομένου ο αθλητής είναι πολύ ακριβώς με τον εαυτό του, το χρόνο του, τη διατροφή του, κάνει αυτοπεριορισμούς, απορρίπτει πράγματα ή δέχεται, και αυτό σου μαθαίνει έναν τρόπο να ζεις. Μήπως η αποκοπή των νέων, των παιδιών μας, από τα σχολεία, από τις αθλοπαιδιές, από τις γυμναστικές επιδείξεις, τα παιδιά που δεν πάνε προς τον αθλητισμό ή που πάνε μόνο και μόνο για άλλους λόγους. Αυτό μήπως έχει βοηθήσει και πόσο έχει συμβάλει αυτό στο να μην έχουμε συγκροτημένα άτομα. Όσο δηλαδή έχουν φύγει τα παιδιά από τον αθλητισμό και ο αθλητισμός δεν είναι πια στην δική μας ζωή, όχι να είναι στην οθόνη ο αθλητισμός, να το βλέπουμε στην τηλεόραση, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εμείς να μην είμαστε αθλητές. Όχι κατά ανάγκη πρωταθλητές. Αθλητές. Αν δεχτούμε ότι έχω κάνει έναν τεράστιο καλλιτεχνικό κύκλο φτάνοντας στην κορυφή, εγώ το εννοώ βέβαια, το οφείλω στον αθλητισμό. Και δεν είναι μια εποχή ενός έφηβου που θέλει να ασχοληθεί με κάτι. Με ένα σπόρο. Όχι. Έκανα πρωταθλητισμό. Έγινα πειθαρχημένος άνθρωπος. Σέβομαι το δευτερόλεπτο που έχει άμεση σχέση με αυτό που είπε ο αγαπημένος μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να αργήσω ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είμαι από νωρίς εδώ. Έχουμε πείσει 7. Απλά χάθηκα. Και αναγκάστηκα να τον πάρω τηλέφωνο. Τα οφείλω όλα στον αθλητισμό. Γνώρισα ανθρώπους και θέλω να σας πείσω γι' αυτό. Η διάκριση ή, αν θέλετε, η πορεία η αθλητική έφτασε μέχρι του σημείου να κερδίσω τον τρίτο Ολυμπιονίκη της Ρώμης. Ποτέ στην ιστορία Έλληνας αθλητής δεν κέρδισε μια τέτοια θέση. Είναι γνωστό. Υπάρχουν αυτά τα έβγαιναν, δεν ξέρω αν βγαίνουν τώρα, τα Βίμπερς, τα βιβλιαράκια. Ναι. Εκεί αναφέρεται πλέον ο Πρέκας ως ο μοναδικός Έλληνας που κέρδισε σε meeting. Τον τρίτο Ολυμπιονίκη της Ρώμης. Βεβαίως και με βοήθησε, βεβαίως και χάραξε τη γραμμή μου, και μπορώ να σας πω έτσι ένα αστείο που συνέβη τότε με το Μποπολάρο, μια που τον ανέφερες. Τον Γιάννη τον Δαγιανίδη τον γνωρίζετε όλοι. Δεν ζει βέβαια, Θεός συγχωρέστον. Όμως εγώ ήμουν ένα νέο παιδί. Μόλις ξεκίνησε η πορεία η κινηματογραφική και είμαι στο φουαγέ του Φίνου, Χίου 53. Η διεύθυνση είναι γνωστή. Λοιπόν, με βλέπει ο Δαγιανίδης, ευχαριστίες, πράγματα, κακό, ιστορίες. Θα ήθελα πάρα πολύ, Κώστα, να σε δω, να μιλήσουμε για ένα σενάριο. Ευχαριστώ. Τι ώρα θέλετε? Να πούμε κατά τις 10 αύριο. Τι εννοείται 10? 10 η ώρα το βράδυ, να πάμε κάπου να μιλήσουμε. Δεν γίνεται, κύριε Ντάλ. Μα λέει, Δαγιανίδη με λένε. Ντάλ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή είδα τα ονόματα στο χορευτικό σας. Ντάλ τον έλεγαν. Δεν μπορώ, γιατί το πρωί έχω προπόνηση. Τι προπόνηση? 6 ώρα πρέπει να είμαι στο κολυμπητήριο. Εγώ κάνω 800 βουτιές την ημέρα. Πώς είναι δυνατόν?
Στη συνέχεια έχω εργασία. Έχω σπουδή. Πώς. 10 η ώρα το βράδυ. Κοιμάμαι με τις κότες εγώ. Σοβαρά. Και βγαίνει στον κινηματογράφο. Λέω να μην βγω στον κινηματογράφο. Και έτσι αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Και έχασα 5 χρόνια από την καριέρα μου, κυρίες και κύριοι. Διότι ο Φίνος ήταν πανέξυπνος επιχειρηματίας. Ήθελε να μπει ο Πρέκας μέσα για να με κατεβάσει από την πρώτη προβολή. Για να βγαίνει ο Νίκος ο Κούρκουλος. Αυτό δεν είναι κουτσομπολιό, σας παρακαλώ. Είναι πράξεις ανήθικες που συμβαίνουν σε κάθε καλό άνθρωπο ή καλό καλλιτέχνη. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένας νέος θα κοιμόταν, ας πούμε, 7 η ώρα. 8 η ώρα το βράδυ. Έπρεπε να κοιμηθώ για να σηκωθώ στις 6, να πάω στις 7 στο κολυμπητήριο για να κάνω αυτές τις 800 βουτιές, ρολόι δηλαδή, από τα 5 μέτρα και από τα 10 μέτρα. Για να απαντήσω και να ολοκληρώσω την απάντησή μου στην ερώτησή σου, ασφαλώς και με βοήθησε. Γιατί ο αθλητισμός σε κάνει και καλό άνθρωπο. Και κάτι ακόμα για τον καλό άνθρωπο. Μη με θεωρήσετε εγωιστή. Οι καλοί ηθοποιοί είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Σας βεβαιώνω. Πάμε στο θέατρο. Σπουδές, πτυχία, πολιτική του κράτους απέναντι στις θεατρικές σπουδές. Αυτό που έγινε είναι απαράδεκτο και δεν μπορώ να δεχτώ βέβαια έναν ηθοποιό να μην είναι διπλωματούχος. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό με καμία δύναμη ή να θεωρείται παρακατιανός. Μα ο πολιτισμός είναι το άλφα και το ωμέγα μιας χώρας. Χωρίς πολιτισμό δεν μπορεί να προχωρήσει καμιά χώρα, κανένας λαός. Πιστεύετε ότι ακόμα και ο τρόπος που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ δεν έχει τάση και θέση πολιτιστική, το πώς συμπεριφέρεσαι στον μπροστινό σου ή αυτός που λέει καλημέρα, καλησπέρα. Πολιτισμός είναι. Έχετε ακούσει άλλωστε, σας έχει συμβεί να λέτε καλημέρα, γιατί εγώ σου είπα καλημέρα. Βρε φίλε, καλημέρα του Θεού είναι. Κάπως έτσι. Είναι απαράδεκτη αυτή η ενέργεια της κυβερνήσεως και νομίζω ότι δεν θα πετύχει. Ήδη έχει πάρει τα πρώτα δείγματα οργής και που πιστεύω ότι το νομοσχέδιο αυτό θα καταργηθεί. Ναι, ένας νόμος καταργείται με έναν άλλο νόμο ούτως ή άλλως. Έτσι. Πες μου κάτι, εάν είχες κάποια μαγική γνωριμία και σου έλεγε Κώστα μου αύριο πας ή Υπουργείο Παιδείας ή Υπουργείο Πολιτισμού ή Τουρισμού, τι ρουσφέτη θα ζητάγες, ποιο από τα τρία θέλεις να πας? Και στα τρία. Και στα τρία. Ωραία, πες μου λοιπόν, επειδή θα μένες 3 μέρες στο καθένα, πες μου την πρώτη μέρα τι θα άλλαζες στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα έσκαβα την Ακρόπολη και θα την έκανα, θα έβαζα βράχους, δεν ξέρω από πού, από τη θάλασσα, για να έρθω στα πρότεινά μου. Αυτή ήταν η πρώτη μου ενέργεια, θα ήταν η πρώτη μου ενέργεια, γιατί αυτό που έκανε η κυρία υπουργός είναι εγκληματικό, είναι απαράδεκτο. Το τσιμέντομα εννοείς. Ναι, το τσιμέντομα, ναι. Νομίζω το ξέρουμε όλοι, έτσι ναι. Δεν βλέπετε πια η Ακρόπολη. Το λέω έτσι. Πιστεύεις ότι είναι και ένας βιασμός στον χώρο αυτός? Ακριβώς που, ναι. Που του χαλάει την ενέργειά του, την αισθητική του. Βεβαίως. Βεβαίως ναι. Έτσι τον γνωρίσαμε την Ακρόπολη. Πέρα όμως από την Ακρόπολη είναι τόσα πολλά που πρέπει να αλλάξουν. Διότι φοβάμαι ότι δεν θα μείνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Θα καταστραφούν όλα ή θα πουληθούν όλα. Δεν γίνονται αυτά. Έχεις φύγει από το Υπουργείο Πολιτισμού την επόμενη μέρα. Πάμε ναι. Τώρα και σε βάζουν στο Υπουργείο Τουρισμού. Πώς θα προσέλκυες ξένους ανθρώπους? Ελάτε στην Ελλάδα να δείτε
Τι να δείτε και πώς να το δείτε. Ποια διαφήμιση θα έκανες, τι θα διαφήμιζες. Η μοναδική στιγμή για να έρθει ο κόσμος, δηλαδή η ενέργειά μου θα ήταν όχι μόνο να φτιάξουμε χάρτες, τουριστικούς χάρτες που δεν υπάρχει. Αυτές οι εικόνες, ναι μεν δείχνουν κάτι, αλλά δεν είναι η Ελλάδα. Πρέπει να δώσουμε την αρχαία μας, όπως πολύ σωστά είπες, την αρχαία μας πόλη, τον αρχαίο μας πολιτισμό, να τον προβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο για να έρθει ο κόσμος. Πρέπει να διαβάσεις έξω για να έρθεις. Οι ξένοι ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς και το γνωρίζετε καλύτερα, έτσι δεν είναι, εσείς. Αυτό θα μπορούσε να προβάλλει κανείς για να μπορέσει ο τουρίστας να έρθει να μείνει. Βέβαια τα ποσοστά, τα οικονομικά, τα συμφέροντα τα οικονομικά είναι τόσα που δεν επιτρέπουν σε κανέναν να οδηγήσει την Ελλάδα με έναν τέτοιο τρόπο. Φοβάμαι τόσο πολύ, πίστεψέ με, αγαπημένα μου. Τα πράγματα είναι πολύ, 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 πολύ δύσκολα. Δεν είναι δούλος ο Έλληνας. Δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Δεν είμαστε παιδιά των ξενοδοχείων. Δεν είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Έλεος πια, δεν γίνονται αυτά. Και να υπάρχουν οι κυβερνώντες. Και όταν λέω κυβερνώντες δεν εννοώ μόνο αυτούς, έτσι. Την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν δίνουν σημασία σε αυτό το πλούτο που έχουμε. Και φυσικά, αυτά. Αντί να δεις μια αρχαία παράσταση, έστω παράσταση στο δρόμο, κάτω από την Ακρόπολη, εκεί περπατάνε οι άνθρωποι, να δεις δρόμενα, να βλέπεις ωραία πράγματα, βλέπεις την Επίδαυρο, εις αρχαία θέατρα, γερμανικές παραστάσεις, πολωνικές παραστάσεις και οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Και κάτι ακόμα να προσθέσω, αγαπημένα μου. Δεν θα επέτρεπα ποτέ στους διασκευαστές, να ανατρέπουν την πορεία του λόγου. Άλλο είναι να μεταφράσεις με έναν τρόπο δικό σου, μια μετάφραση, μιλάω για διασκευές. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Το αρχαίο κείμενο είναι αρχαίο κείμενο. Η μετάφραση μπορεί να έχει οτιδήποτε, αλλά είναι μέσα στο κείμενο. Από το κείμενο το έχω πάρει. Δεν βάζω το τραγούδι με τη Στάμνα, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, Μπαρμπαγιάννη, του Μπαρμπαγιάννη, έχει μπει σε αρχαίο κείμενο. Έλεος, δεν γίνονται αυτά. Και κάτι ακόμα. Δεν θα επέτρεπα ποτέ να μπει κοστούμι σύγχρονο στην Επίδαυρο. Ποτέ. Ή σε αρχαία τραγωδία. Ποτέ. Αν απέτυχα οικονομικά στη ζωή μου, απέτυχα γιατί πίστευα ακράδαντα στον αρχαίο πολιτισμό, στον ελισαβετιανό πολιτισμό και έκανα δαπάνες συνταραχτικές. Εάν βλέπατε ποτέ τον Ιδίποδα Τύρανο, τον δικό μου, πραγματικά θα κλαίγατε μόνο από την εμφάνιση των κοστούμιών. Μιλάμε για την αρχαία πολιτεία, μιλάμε για τον αρχαίο πολιτισμό. Και όταν έπαιξα πια, βέβαια δεν έχω παίξει στην Επίδαυρο, σε όλα τα άλλα θέατρα της Ελλάδος έχω παίξει, όταν στο Εγάλαιο κάναμε την πρεμιέρα, στο Αλέξη Μηνωτής, δεν χειροκρότησε ο κόσμος, έκλαιγε. Έκλαιγε ο κόσμος. Θυμάμαι, περίμενε το χειροκρότημα και δεν ερχότανε. Γιατί δεν έχεις παίξει Επίδαυρο? Γιατί με λένε πρέκα. Αυτό λέει πολλά. Δεν αφήνω να με ισοπεδώσει κανείς. Να με προσπεράσει, ναι. Να τον διευκολύνω. Αλλά να μου αλλάξει την πίστη, παιδιά, δεν γίνεται. Θέλω να σας βλέπω και να γεύομαι. Δηλαδή, τα μάτια μου να νιώθουν ομορφιά. Έχεις φύγει και από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως καταλαβαίνεις, και με αυτά που λες και θες να κάνεις, σε απολύσανε και σε πάνε στο Υπουργείο Παιδείας.
Εκεί τι κάνεις? Από την αρχή, το διδακτικό αυτό βιβλίο, το αλφαβητάριο, από την αρχή του, να μάθουν τα παιδιά μας και την ιστορία, την πραγματική ιστορία. Αυτό που κάνεις εσύ. Δεν ξέρουν τίποτα τα παιδιά μας. Έχω την τύχη να έχω έρθει σε επαφή με 12χρονα, με 10χρονα, με τις μαμάδες τους. Μην πάει το μυαλό σου πουθενά άλλου. Απλά είναι φίλοι μου. Και τα παιδιά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Τεράστια. Με δύο λέξεις περνάνε ιστορίες ολόκληρες. Δηλαδή είναι κάτι το ασύλληπτο. Η αρχαιολογία, μηδέν. Τίποτα. Πάνε να τα καταργήσουν όλα. Δεν θα δεχτώ, όπως πολύ σωστά υπογράμμισες, δεν θα δεχτώ την ισοπαίδωση και δεν θα δεχτώ αυτό που είπες που είναι τολμηρό. Δεν πρέπει να το προσπεράσουμε. Πάνε να κάνουν στο διαδίκτυο. Πάνε να κάνουν να διαλυθούν τα έθνη. Δεν θα γίνει, παιδιά. Δεν θα συμβούν αυτά. Σας βεβαιώνω. Παρακολουθώ και εγώ το διαδίκτυο. Όχι παίζοντας, διαβάζοντας. Αυτό θα έκανα. Από την αρχή η διδασκαλία. Και κάτι ακόμα. Οι δάσκαλοι πρέπει να αλλάξουν. Οι δάσκαλοι πρέπει να πάρουν άλλα διπλώματα. Τέτοιοι που είναι, δεν θα πω τη λέξη ντρέπομαι, γίνομαι εχθρός τους. Δεν μπορεί ένας δάσκαλος ή καθηγητής να βλέπει τον εαυτό του στα μάτια μιας νεαράς κοπέλας. Σφαγή. Έξω. Θέλουμε δασκάλους δυνατούς. Έλληνες. Όχι κομματόσκυλα. Έλληνες. Να διδάξουν τα παιδιά μας. Για να πάει πιο πέρα η Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνεις, έχεις φύγει για το Υπουργείο Παιδείας, έτσι, και είσαι ένας μόνος σου άνθρωπος πια, ο οποίος περιδιαβαίνει στην Αθήνα, γύρω από την πλάκα, να ρωτιέσαι τι έχεις κάνει λάθος, μήπως φταίνει η ιδέα σου, μήπως εσύ είσαι κάπου λάθος, ρε παιδί μου, όταν μείνεις μόνος σου, δεν το έχεις αναλογιστεί ποτέ αυτό? Εγώ είμαι λάθος. Το έχω αναγνωρίσει. Εγώ είμαι λάθος. Εγώ αγάπησα. Εγώ δάκρυσα. Βαδίζω μόνος μου. Δεν είπα καλά έκανα. Ένα πράγμα όμως θέλω να σας μεταλαμπαδεύσω. Δεν έσκυψα ποτέ το κεφάλι. Έβλεπα μπροστά και ψηλά. Αν έχω κάνει λάθος. Αν το πλήρωσα με το χειρότερο τρόπο. Απλά εκείνοι δεν είδαν την πίστη που είχα γι' αυτό τον ιερό τόπο, γι' αυτόν τον ωραίο λαό. Πιστεύω στους Έλληνες. Πιστεύω και στη χώρα μας, πιστεύω και στους δυνατούς Έλληνες που δεν σκέφτονται τον εαυτό τους. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Να κάνεις τον κύκλο σου και να πεις χίλια ευχαριστώ που μου έδωσες τη δύναμη να ζήσω και να τα δω, να τα απολαύσω όλα αυτά. Δεν έχω κανένα παράπονο, κυρίες και κύριοι. Δεν ζήλεψα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Ζήλευα, θέλω να το προσέξουμε αυτό, ζήλευα τη δημιουργία του άλλου και εγώ να πάω ίσως πιο μπροστά από αυτόν, αλλά εμπόδιο σε εκείνον ποτέ. Δηλαδή αγαπούσα τη δημιουργία του άλλου και την επιτυχία του άλλου. Είχα μια αγκαλιά τεράστια. Είναι πολύ φυσικό
να μην αρέσουμε σε όλο τον κόσμο. Πολύ φυσικό. Και εσείς θα έχετε διάφορα. Αντιμετωπίζεις τη ζωή σας. Το να μπορείς όμως να πεις, φίλε, κάθεσε να πιούμε ένα καφέ ή κάθεσε να μοιραστούμε το σάντουιτς, νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Με οποιονδήποτε. Να σας πω και κάτι ακόμα. Μια που μιλήσαμε και για αυτές τις φωτογραφίες. Ήμουνα στο Σύνταγμα. Δεν ήξερα ότι στο Σύνταγμα υπάρχει, καθώς αν πηγαίνουμε προς το μετρό, δεξιά μας, είναι οι τουαλέτες. Δεν το ξέρω αυτό. Και ρωτάω κάποιο κύριο, μήπως ξέρετε αν υπάρχουν τουαλέτες εδώ και τα λοιπά. Μου λέει, κύριε Πρέχα, ορίστε. Και μπαίνω μέσα, είναι ένας ευτραφούλης κύριος, καλοσυνάτος, με χαμόγελο. Ω, κύριε Πρέχα, από εδώ, από εδώ. Πεντακάθαρα οφείλω να ομολογήσω. Και βγαίνοντας, σας παρακαλώ, ελάτε να βγάλουμε μία φωτογραφία. Μία μόνο. Μες στις τουαλέτες. Έπαθα κάτι. Γιατί ακούω κατά καιρούς κάποιους συναδέλφους που λένε «Εγώ με το κοινό, με το κοινό». Κυρίες και κύριοι, είναι τόσα τα προβλήματα στον τόπο μας που εμείς οι ίδιοι πρέπει να τα λύσουμε ή να ξαναπώ πάλι να μονιάσουμε, να μπούμε μπροστά. Εμένα η απεργία δεν μ' αρέσει. Πιστέψτε με. Έχω λόγο καλό, αν θέλεις να μ' ακούσεις, να μ' ακούσεις. Αλλιώς μονιάζουμε όλοι και πηγαίνουμε στο γραφείο του καθενός. Μπορούμε να λύσουμε πολλά, πολλά προβλήματα. Ή η γνώση που κατορθώνεται κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί, θα δώσουμε αυτά τα μηνύματα με επιστολές, με τηλεφωνήματα, με μηνύματα, με οτιδήποτε. Μόνον έτσι πολεμιέται αυτή η κατάσταση η σημερινή. Τα του τόπου μας, τα άλλα, τα διεθνή, νομίζω ότι θα περάσει καιρός και θα σπάσει, θα έρθει η έκρηξη και θα φτάσουμε εκεί που είπα λίγο πριν. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Τελικά, Κώστα μου, όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ και οι συνθήκες δεν στο δίνουν ή δεν στην δίνουν, πας και το κλέβεις και δημιουργείς επανάσταση. Εγώ ναι. Εγώ ναι. Δεν σε αδιαφορείς, δηλαδή, αν θα γίνει το μάλευρά σε κοινωνία. Αυτό που εσύ αγαπάς και θέλεις. Έτσι έγινε και στον Ποπολά. Γι' αυτό έκανα και την ερώτηση. Εκεί ναι. Όμως μόνο αν είσαι ερωτευμένος, εδώ είναι η κινητήρια δύναμη, ο μοχλός, ο μεγάλος, ο πρώτος θεός των Ελλήνων, ο έρωτας. Μα μόνο με τον έρωτα και όλη την ώρα για έρωτα μιλούσα. Για αυτόν τον ιερό τόπο, για τους Έλληνες. Έρωτας είναι. Πιστέψτε με, η φιλία έχει ερωτισμό, έτσι, το ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Χωρίς φιλία δεν μπορεί να προχωρήσει το άτομο, ο άνθρωπος. Βεβαίως και θα μπορούσα να κατακτήσω τα πάντα αρκεί να ήμουν ερωτευμένος. Και υπήρξα ερωτευμένος θεατρικά, στον Ποπολάωρο εννοώ, γιατί αλλιώς έχει μείνει στην ιστορία αυτή η σκηνή. Δεν θα μπορούσε να συμβεί. Ακόμα και ο σκηνοθέτης που ήταν ο Δαλιανίδης και δεν το διευκρίνησε αυτό, ήθελε να πικάρει τον Κούρκουλο και του έδωσε το σενάριο του Ποπολάωρο. Λέει, εγώ να παίξω. Ήθελε να κάνει τους ήρωες ο Νικολάκης μας. Θεός συγχωρέστον. Ο Ποπολάωρος είναι μια κωμωδία, θα λέγαμε, ρομαντική, έτσι. Και για να τον καρφώσει ο Δαλιανίδης τον Κούρκουλο, λέει, δεν πειράζει, Νίκο μου, θα του παίξει ο Πρέκας. Και σκύλιασε ο Κούρκουλος. Χωρίς έρωτα, αγαπημένα μου φίλε, δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει η ζωή. Έρωτας είναι τα πάντα. Το λουλούδι, ο ουρανός, η θάλασσα.
Και εγώ μαγεύομαι με τον ρομαντισμό που έχω μέσα μου. Η ποίηση. Μ' αρέσει να διαβάζω ποίηση. Τελικά στο βίο της ζωής σου, τι έχεις ερωτευτεί πιο πολύ? Γυναίκες, θέατρο, παραστάσεις, λουλούδια, θάλασσες? Πιο πολύ, πιο αν τα αθροίσεις. Του Σύριος του 1821. Θα ήθελα να ήμουν στην ομάδα τους. Σας φιλώ γλυκά.